Δύο μικρά παιδιά τα οποία πάσχουν από απειλητικές για τη ζωή τους ασθένειες στην ώρα του πόνου και του μεγάλου Γολγοθά εξέφρασαν τις ευχές τους. Πολίτες από κάθε γωνιά της πόλης του Ηρακλείου, μικροί και μεγάλοι, ένωσαν τις δυνάμεις τους με τους εθελοντές του Make-A-Wish και την Αντιδημαρχία Εθελοντισμού για να κάνουν πράξη τα όνειρά τους. Όσο υπάρχουν αυτά τα παιδιά και έχουν την ανάγκη μας, είμαστε εδώ για να εκπληρώσουμε τη βαθύτερη τους επιθυμία και να τα υποστηρίξουμε και να πιστέψουν ακόμα και το απίστευτο, το να γίνουν καλά. Τη στιγμή περνάνε δύσκολες ώρες, έχουν κάνει από μία ευχή το κάθε παιδί και εμείς θέλοντας λίγο να απαλύνουμε τον πόνο τους και την ταλαιπωρία τους, να κάνουμε λίγο πιο χαρούμενες τις μέρες τους, αποφασίσαμε να γιορτάσουμε έμπρακτα τον εθελοντισμό, τη γιορτή του εθελοντισμού. Δίνοντας από 2 ευρώ για κάθε αστεράκι με το οποίο στόλισαν τα χριστουγεννιάτικα δέντρα έξω από την Ενετική Λότζια, συνέβαλαν ώστε να συγκεντρωθούν τα χρήματα και να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν οι ευχές ενός μικρού κοριτσιού και ενός μικρού αγοριού. Έχουμε δει με την παρόδο του χρόνου ότι δίνει μεγάλη δύναμη στο παιδί αλλά και στην οικογένεια που έχουν περάσει ένα δύσκολο δρόμο. Οπότε τους δίνει μια όθηση να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα με πολύ αγάπη και πολύ χαρά. Καθοριστική ήταν η συμβολή φορέων όπως το Επιμελητήριο, η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών και Εμπόρων και ο Δικηγορικός Σύλλογος που συνέβαλαν σημαντικά στην αγορά αστεριών, αλλά και των μικρών παιδιών που άνοιξαν τους κουμπαράδες τους για να δώσουν ό,τι είχαν αλλά και να γράψουν ευχές στα αστέρια για τα 2 μικρά παιδιά. Τώρα έχουμε φτάσει ήδη στα 3.000 αστεράκια, η κορφή είναι τα 4.5 και πιστεύω μέχρι το τέλος της μέρας θα το έχουμε καταφέρει. Με τη βοήθεια όλων φυσικά. Ο κόσμος είναι εδώ και γιορτάζει μαζί μας την Παγκόσμια ημέρα εθελοντισμού έμπρακτα. Το Make-A-Wish εκπληρώνει τις ευχές παιδιών 3 έως 18 ετών, δίνοντας τους δύναμη και αισιοδοξία να συνεχίσουν το σκληρό αγώνα ζωής που δίνουν, με τη διακριτικότητα που επιθυμούν οι οικογένειές τους. Δίνει τη δύναμη να συνεχίσουν τον πολύ σκληρό αγώνα που δίνουν, είτε πρόκειται για ασθένειες οι οποίες θα περάσουν μέσα σε ένα χρονικό διάστημα και προϋποθέτουν θεραπείες όπως οι χημειοθεραπείες. Στη μεγάλη γιορτή που στήθηκε στο κέντρο του Ηρακλείου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντισμού συμμετείχαν παιδικές χοροδίες και ο γνωστός ερμηνευτής Μάνος Πυροβολάκης συνοδευόμενος από τη Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου.